Στην τακτική της κυβέρνησης τις τελευταίες εβδομάδες και πιο ειδικά τις τελευταίες μέρες. Έχουν πέσει τόσα νούμερα στη δημοσιότητα που δυσκολεύεται κάποιος να τα συγκρατήσει. Μόλις προχθές, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε 440.000 θέσεις εργασίας, έτσι είπε, θέσεις προσωρινής εκμετάλλευσης των νέων ανέργων, λέμε εμείς, γιατί εργασία δεν είναι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι γνωστός ο ρόλος με τον οποίο διαχρονικά χρησιμοποιήθηκαν σχετικά προγράμματα από τον δικοματισμό. Μέχρι σήμερα, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα του μνημονιακού τόξου χρησιμοποίησαν την κατάρτιση αποκλειστικά για την ικανοποίηση ιδιωτελών οικονομικών συμφερόντων, ιδιωτικές ΣΕΚ, ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικά ΚΕΚ, εταιρείες συμβούλων, και επίσης τα χρησιμοποίησαν για τη ρουσφωτολογική παροχή των επιδομάτων κατάρτισης στους κομματικούς αλλά και παραταξιακούς στο συνδικαλιστικό κίνημα οπαδούς τους. Απαξίωσαν έτσι με αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και μετέτρεψαν τους φορείς κατάρτισης, κυρίως τους δημόσιους, αλλά σε ένα βαθμό και τους ιδιωτικούς, σε κέντρα πελατειακών σχέσεων και έκαναν τα προγράμματα μέθοδο απόκρυψης των ποσοστών ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικότητες και τα αντικείμενα κατάρτισης επιλέγονταν με βασικό κριτήριο τις δυνατότητες των παρόχων υπηρεσιών κατάρτισης να τις υλοποιήσουν και σε τρίτη μοίρα ήταν οι ανάγκες της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια οι μνημονιακές κυβερνήσεις άλλαξαν και αυτή τη στρέβλωση και την αντικατέστησαν με καινούρια, με την κατάρτιση μέσω βάουτσερ που ενισχύουν την εξατομίκευση, την εμπορευματοποίηση και διαμορφώνουν στο τέλος μια κρατικά επιδοτούμενη ιδιωτική αγορά κατάρτισης. Για το ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική απασχόλησης έχει βαρύνουσα σημασία. Για μας είναι απαραίτητο η πολιτική απασχόλησης και είναι απόλυτα αναγκαίο να συνδεθεί με τις ανάγκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας και άρα με την αναπτυξιακή πολιτική σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό αλλά και κλαδικό επίπεδο. Η επιδότηση των επιχειρήσεων θα πρέπει να συνδυάζεται οπωσδήποτε με ρήτρα απασχόλησης, η οποία θα παραπέμπει σε σταθερές θέσεις εργασίας, πρόσθετα να ελέγχεται και το ενδεχόμενο απολύσεων όταν αυτές προηγούνταν της επιδότησης. Σε αυτή τη λογική και η επαγγελματική κατάρτιση είναι εργαλείο ανάπτυξης και οι προτεραιότητες σε ειδικότητες και αντικείμενα θα πρέπει να ορίζονται από τις προτεραιότητες ενός στρατηγικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας και όχι από την ιδιότυπη ελληνική αγορά κατάρτισης και τις ρευλώσεις της. Πόσο περισσότερο, όχι πολύ δε περισσότερο, όχι από τις πρόσκαιρες ανάγκες των επιχειρήσεων για φθηνά, ανασφάλιστα εργατικά χέρια, επιδοτούμενα από το κράτος με διάφορες μορφές μαθητείας και πρακτικής. Επομένως, οι σχετικές πολιτικές για μας σήμερα απαιτούν έναν νέο ολικό σχεδιασμό με 5 χαρακτηριστικά σημεία, βασικά σημεία. Το πρώτο, πρέπει να είναι διακριτή η αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας στο παραγωγικό μέρος του σχετικού συστήματος από την αρμοδιότητα των παραγωγικών υπουργείων που σχεδιάζουν την οικονομική ανάπτυξη για το σχεδιασμό και τον καθορισμό των ειδικοτήτων. Το δεύτερο, πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί διάγνωσης και πρόβλεψης των αναγκών κατάρτισης σε άμεση συνάρτηση με τις προτεραιότητες ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης. Χωρίς την κατάργηση, κύριε Υπουργέ,
των κεντρικών και περιφερειακών δομών του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, που είναι ντροπή που το έχετε καταργήσει. Το τρίτο, καθιέρωση του κοινωνικού δικαιώματος στην κατάρτιση για κάθε άνεργο, χωρίς να χάνει το δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας και άλλων κοινωνικών επιδομάτων. Το τέταρτο, αντικατάσταση των επιταγών κατάρτισης με το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε επιχορηγούμενους, αλλά με αυστηρά και ποιοτικά κριτήρια φορείς. Τα ΣΕΚ, τα ΙΕΚ, οι συμπράξεις των παραγωγικών φορέων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να ελεγχθούν, και τα σκάνδαλα έχουν γεμίσει τη χώρα σε αυτά. Και το πέμπτο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αμοιβή των σπουδαστών που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία να είναι σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των κλάδων τους. Το πιο βασικό όμως, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι, ότι εμείς στα ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση την αναβάθμιση και την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, με στόχο ένα παραγωγικό και αποτελεσματικό δημόσιο, ενιαίο, τριμερός χρηματοδοτούμενο φορέα. Ένας τέτοιος φορέας, ένας πραγματικός οργανισμός ασφάλισης και απασχόλησης, σε συνεργασία με αναβαθμισμένους ελεκτικούς μηχανισμούς, όπως τα ΣΕΠΕ, λοιπόν, και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί των ασφαλιστικών και οι οργανισμοί των ασφαλιστικών ταμείων, που θα ελέγχουν την αγορά εργασίας σωστά, όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν σαν βασικό εργαλείο για τον επανασχεδιασμό της πολιτικών στήριξης, με στόχο να αυξηθούν οι θέσεις πλήρους και σταθερής απασχόλησης και να μειώνονται συνεχώς οι θέσεις μερικής απασχόλησης και όλα αυτά τα προγράμματα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Μπορεί εσείς κάθε εβδομάδα να ανακοινώνετε περισσότερες θέσεις ωφελούμενων. Έχουν εισαχθεί τα τελευταία μνημονιακά χρόνια πολλές καινούργιες λέξεις. Λογικό είναι. Στο κάτω-κάτω πλησιάζουν δύο πολύ σοβαρές εκλογικές αναμετρήσεις. Παρόλα αυτά όμως, η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται, η ύφεση διατηρείται, το χρέος της χώρας μεγαλώνει και μάλιστα ετοιμάζεστε να απελευθερώσετε και τις ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα και ετοιμάζεστε επίσης να προχωρήσετε σε νέες διαθεσιμότητες και στο δημόσιο τομέα. Οι προσωρινές θέσεις μαθητείας, κατάρτισης ή κοινοφελούς εργασίας, κύριε Υπουργέ, με μισθό χαρτσιλίκι, το μόνο που κάνουν είναι να μπαλώνουν ένα φόρεμα που οι μνημονιακές πολιτικές σας συνεχίζουν να ξυλώνουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Χαραλαμπίδου.